Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7:30-8 παρά για να αναλύσουμε με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα. Είχαμε αγώνες κυπέλου, τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 2-0 τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ να μένει στο 1-1 στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό, ισόπαλα και τα άλλα παιχνίδια, Λαμία Ολυμπιακός και χθες Άρης κόντρα στον Ατρόμητο με λευκές ισοπαλίες. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Πολύ καλά, έτσι. Και ντέρμπι συνεχόμενα. Καλά ματσάκια, είδαμε ντέρμπι. Θα γίνει και συνεχίζεται. Και συνεχίζεται, ναι. Πάμε τώρα πλέον στην τελική ευθεία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Να δούμε και τον Κωστή να του πούμε την καλησπέρα μας. Γεια σου, Κωστή. Καλησπέρα. Ωραίο, το κύπελο το θέλουμε, τους διπλούς αγώνες τους θέλουμε. Έχουμε ζήσει εκπλήξεις εμείς στο παρελθόν. Βέβαια, Γιάννη και Νίκο, παλιότερα το κύπελο ήταν πιο γοητευτικό γιατί η κλήρωση είχε την Β' Εθνική με 40 ομάδες και 58 ομάδες, στις οποίες υπήρχαν μονά παιχνίδια. Είχαν πολλές εκπλήξεις, χτυπήματα πέναλτι. Έχω ζήσει πολλά και εγώ και ο Νίκος, το οποίο το κύπελο δεν το αγαπούσε πολύ. Κοίταζε να σώνει τις ομάδες του, να ανεβάζει κάποιες άλλες. Και το κύπελο, αν και το κατέκτησε στην Κύπρο, δεν το θεωρούσε ως ένα θεσμό που έπρεπε να ασχοληθεί πολύ με αυτό. Ναι. Να πω για τις ομάδες ότι έγινε το αναμενόμενο στο Χαριλάου. Έτσι το περιμέναμε το παιχνίδι. Μια ομάδα με αργό σεντερφόρ στο μεγάλο χώρο, το Βέλιο, και μια ομάδα χωρίς σεντερφόρ, ο Άρης, δύσκολα θα έβγαινε από το 0 σε ένα γκολ. Αλλά νομίζω ότι συντονίζει την κουβέντα και εγώ ότι με ρωτάτε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον με σημείο αναφορά στο χαμένο πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα, βέβαια. Έλεγα να ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που ήταν και το πιο εμπορικό παιχνίδι μεσοβδόμαδα. 1-2-0. Αρκετή κουβέντα για τη φάση του πέναλτι με τον Ισούα και τον Βιερίνια. Λιγότερη για το χέρι και αν ήταν χέρι του Βιερίνια στη συνέχεια της φάσης. Για τον πειθαρχικό έλεγχο από τον αραιό, τον ελβετό ρέφερι που άφησε στο ξεκίνημα το σκληρό παιχνίδι και κάποια μαρκαρίσματα ατιμόρυτα με αποτέλεσμα να έχει παράπονο και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ για Πέλκα και Πούγκουρα αντίστοιχα. Οπότε να ξεκινήσουμε με μια ανάλυση έτσι του ντέρμπι. Νίκο, πώς είδες τον ΠΑΟΚ, πώς είδες τον Παναθηναϊκό και μάλιστα συγκριτικά με την Κυριακή, γιατί λίγες ημέρες πριν είχαν παίξει για το πρωτάθλημα. Βέβαια. Τώρα κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός ήταν. Mm-hmm. Καλός ήταν ο ΠΑΟΚ. Μ' άρεσε, ας πούμε. Και ο Παναθηναϊκός ο Δόνης. Ναι. Έχει πάρει μια νέα ομάδα. Mm-hmm. Νέους παίχτες. Mm-hmm. Είναι επιτυχία του που τους προχωράει καν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μονότονος, ρε Γιάννη. Ναι. Δηλαδή, άμα θα πάει να παίξει με την Μπαρτσελόνα, να του πεις θα παίξει 4-3-3, 4-4-2, τέτοια. Δεν στέκει αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ τώρα μέσα και να παίξει τώρα 4-3-3 ή 4-4-2. Πώς παίζεις πίσω με 4. Εκεί λοιπόν είναι η ευστροφία του προπονητή. Ναι. Ή μονότονος είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Εκεί θα πας στον ΠΑΟΚ και θα παίξεις 5-3-2. Από την αρχή λες. Από την αρχή θα του βγάλεις τα δόντια. Και αν σε πάρει μέσα εκεί έστω και με ένα 0 και μπορεί να κάνεις και ένα γκολ εσύ και να πάρεις και ισοπαλία. Έτσι που ξεκινάει δεν θα κερδάει κανένα παιχνίδι μεγάλο και δεν θα πετυχαίνει. Καμία ομάδα και κανένας προπονητής στον κόσμο που είναι καλός δεν παίζει έτσι. Ναι. Κανένας. Βέβαια, να πούμε ότι την Κυριακή ξεκίνησε πάλι 4-3-3, αλλά μετά το 2-0 έβαλε στόπερ τον Νούνιες τότε και το γύρισε 5-3-2 για τα τελευταία 5-10 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Στο πρωτάθλημα, λέω, την Κυριακή. Την Τετάρτη τώρα στο κύπελο δεν το άλλαξε. Ωστόσο, Νίκο, ο αντίλογος λέει ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με αυτό το πέναλτι για το οποίο υπάρχουν αρκετές ενστάσεις στο 35 και ενδεχομένως να πήγαινε και στο ημίχρονο 0-0. Εκεί πάλι εσύ το ίδιο θα έκανες, δηλαδή αν δεν υπήρχε το πέναλτι και πήγαινε 0-0 ημίχρονο,
θα το άλλαζες στο ημίχρονο να το γυρίσεις 5-3-2 ή θα το ξεκινάγεις από την αρχή 5-3-2. Από την αρχή το ξεκινάς. Το 5-3-2 ξεκινάται από την αρχή. Ναι. Και βλέπεις. Mm-hmm. Να δεις πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς παίζει και ο άλλος, τι γίνεται και ανάλογα το δουλεύεις. Ναι. Τώρα, το να περνάς 1-0 και να το γυρίσεις μετά και 5-3-2 γίνεται. Ναι. Άμα κερδάς 1-0. Ναι. Αλλά αν δεν το παίζει. Αν χάνεις όμως. Δεν το παίζουν καλά το 5-3-2. Δεν το παίζει ο Δόνης καλά. Ναι. Τίποτε. Βάζει 1-2-3 center back στην ευθεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει man to man. Δεν υπάρχει παίκτης που θες να εξουδετερώσεις. Βέβαια. Ναι. Το 5-3-2 εκεί είναι. Ένα center forward βλέπεις. Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος. Θα βάλω το Γιάννη. Θα βάλω το Ραυτόπουλο. Ξέρω εγώ. Στον άλλο. Δεν βάλω το Ραυτόπουλο να πιάσει τον παίκτη που πιάζεις εσύ γιατί είναι πιο ψηλός ο παίκτης, εσύ ψηλό, παράδειγμα λέω. Ναι, να είναι δηλαδή, τα βέβαια, κορμιά. Δεν έχουν τέτοια. Μπαίνει μέσα τα χέρια πίσω και τέρμα. Mm-hmm. Και παίζεις με την Μπαρτσελόνα 4-3-3, όπου βγει. Άμα τρως 4-5 και 2-0 και 3-0 και να χάνεις, λες με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Ναι, δεν μ' αρέσει. Αυτό που κάνει ο Δόνης δεν μ' αρέσει. Έχει κάνει επιτυχία να βγάλει τους νέους, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα τους νέους πρέπει να τους προστατεύσει. Πώς? Θα σου πάρουν ένα παιχνίδι και θα σου πάρουν με τα ανάλια, να σου βγάλουν τα δόντια που λέει ο λόγος. Που μπορείς να, ναι, το κρατήσεις. Να το κρατήσεις. Αυτό, Νίκο, αν με επιτρέπεις, το έκανε πέρσι στην πρώτη σεζόν που έπεσε πολλά παιχνίδια. Θυμάσαι έναν ολόκληρο γύρο που τον κοβεντιάζε με 5-3-2. Ο Δόνης, Γιάννη μου, δεν μετράει για ψηλά πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι καλός. Ναι. Στο λέει ο Αλέφαντος. Mm-hmm. Ο Δόνης είναι αυτός. Τίποτε. Πέμπτος, τέταρτος, έκτος, mm-hmm. και τέτοια. Ποτέ δεν με έχει εντυπωσιάσει. Ποτέ δεν έχει παίξει και το 5-3-2 καλά. Ναι. Το παίζει με ζώνες πίσω. Αηδίες. Mm-hmm. Τα παίζει 5-3-2 με ζώνες. Δηλαδή τι παίζεις, τους δύο σέντρεφορ ζώνη παίζεις. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να βρεθείς, ναι, εκτεθειμένος παρά με τους δεν τέσσερις. Δεν είναι που να του βγάλω το καπέλο, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι. Ωραία. Εχθές, παραδείγματος χάρη, έβλεπα, ναι, Άρης, ναι, Ατρόμητος. Ναι. Του βγάλα το καπέλο του Ατρόμητου. Τρομερός. Ναι. Έπαιξε μπάλα. Θα το σχολιάσουμε. Έκανε. Θα το σχολιάσουμε και τον Ατρόμητο. Λοιπόν, Κώστα, να σταθώ και σε κάτι άλλο, γιατί θέλω να πάρω... Ναι, και αν είχε ο Ατρόμητος το Μανούσο και όχι τον Αργό, τον Βέλιο, στο χώρο, γιατί είχε δυο γρήγορα χαφέβαλε, mm-hmm. τον Ανδρούσο και τον άλλο το Χαρίτσι, mm-hmm. θα βγαίνει με τρεις και με τέσσερις και θα έκανε και γκολ. Να σταθώ σε κάτι άλλο όμως, γιατί το είπες σε μία από τις εκπομπές που είχαμε μεσοβδόμαδα και ήθελα τη γνώμη του Νίκου. Ναι. Είπες λοιπόν ότι την εντεκάδα του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναίκος ουσιαστικά την έβγαλε ο Βιερίνια ως αρχηγός με τους υπόλοιπους παίκτες και την παρέταξε αυτή ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα, ναι. Για να το καταλάβουμε, ναι, κουβεντιάστηκε στα αποδυτήρια μια-δυο μέρες πριν το μάτς, κουβέντιασε ο προπονητής με τους παίκτες και, ναι, συναποφασίσανε. Πώς έγινε? Του κάνανε κριτική. Και ο πρόεδρος που βγήκε στο τηλεδιάσκεψη, ναι, μίλησε με τους παίκτες και οι παίκτες είπανε στο ΆΚΑ ο προπονητής μας έκανε λάθος στήσιμο και χάσαμε για αυτό το λόγο. Ούτε αργοί είμαστε πολλοί, ούτε είμαστε κακή φυσική κατάσταση και αυτό απεδείχθη γιατί ο ΠΑΟΚ 30 λεπτά έκανε πολύ ψηλά την άμυνα και στο τέλος έπρεπε να βάλει και τρίτο και τέταρτο γκολ όταν μπήκε ο Λάμπρου στο μεγάλο κόλο, μπήκε με στα δίκτυα. Τα χάσε όμως βέβαια, αλλά έκανε τις φάσεις. Ναι. Είπανε λοιπόν να αλλάξει το κέντρο, οι παίκτες, αυτός και δεν πήρε γραμμή, λέει να βγει έξω ο Εσίτη που είναι παλέμαχος και παλευτής, να βάλουμε το Μίσιτς στο οχτάρι αντί για δεκάρι και διάλεξε ποια βαλούτα θες δίπλα, το Μαωρίσιο ή τον Αγγούστο. Όποιον και να βάλεις, μέτριος είναι. Τέλος πάντων, τον Μπέλκα τον βάλουμε λέει πιο μπροστά, που είναι γρήγορος και πιέζει και τα μπακ και μπορεί να βγει στο χώρο, και ο Μπίσεσβαρ ή ο Λάμπρου να παίξει αριστερά. Ο Μπίσεσβαρ είναι παλέμαχος, τον είδες και χθες, μπορείς να πάρεις και από τον Ραυτόπουλο στη Βίνα, να δείξεις μεμονωμένα στιγμιότυπα αν το θελήσεις και μπορεί να σε βολέψει ο χρόνος, αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε και το Μάτος από εκεί, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση,
Και πέρασε το Βιρίνια δεξιμπάκ. Ωραία, να ρωτήσω τώρα εγώ τον Νίκο. Επειδή έχει πολλά χρόνια στους πάγκους, μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορεί σε μια δύσκολη στιγμή πριν από ένα ντέρμπι να κουβεντιάσει ο προπονητής με τους παίκτες, έστω τους πιο πρωτοκλασσάτους, τους αρχηγούς, και να συναποφασίσουν για την εντεκάδα που θα κατεβάσουν? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν συμβαίνει αυτό. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτά είναι αρλούμπες. Κάνα ποδοσφαιριστή που δεν τον βάζει, δεν κάνει να βγάζει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Διότι πρέπει να φύγει αμέσως. Ο προπονητής. Βέβαια. Αμέσως. Και κέρδισε όμως. Δηλαδή, όρισε. Κέρδισε όμως. Μα δεν έγινε αυτό. Ας το ο Ραυτόπουλο που λέει. Ο Ραυτόπουλος του πάνε. Ήτανε μέσα από εισιτήρια. Κανείς δεν. Άλλο, ήτανε μέσα. Όχι. Τέρμα. Εγώ επειδή δεν γουστάρω τον προπονητή, έρχομαι και του λέω. Ναι. Έλα ρε, του κάνει τη σύνθεση ο Βιερίνια. Είναι δυνατόν τώρα να του πάρει και να του πει θα παίξει αυτός, θα παίξει εκείνος, θα παίξει έτσι. Έτσι θα παίξει έτσι και να κάτσει να κοτσάρει την ομάδα. Αυτά είναι του Ραυτόπουλου και τις ideas εκεί που μαζεύονται, να πούμε, σε καμιά καφετέρια να περάσουν την ώρα τους. Εγώ τι σου λέω. Δεν υπάρχει. Και πώς κοουτσάρισε την ομάδα? Ούτε ένα λάθος δεν έκανε. Ναι. Και ο Δόνης κοιμόταν. Ναι. Πώς την κοουτσάρισε αυτός την ομάδα? Αν δεν την είχε κατεβάσει αυτός. Όχι. Δηλαδή, ξέρει να κοουτσάρει άμα του βάζει τη σύνθεση? Έλα μωρέ. Υπάρχει προπονητής να του λες τη σύνθεση και είμαι καλός στο κοουτσάρισμα? Όχι. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να του πω Βιερίνια. Και μετά και προπόνηση. Ναι, ναι. Και προπόνηση. Και προπονημένο είναι ο Πάο. Και καλά παίζει. Ποτέ δεν του λέει ποιο Βιερίνια. Καλά, ο Νίκο το Βιερίνια, άμα του πει τώρα, άστα ρε Κώστα τώρα. Εμένα θα ακούσει τώρα. Το Βιερίνια, άμα του πει γίνει προπονητή, θα γελάει ο κόσμο. Τον πλακώσει σε 10 μέρες ούτε στον Αστέρα Ηλυσίων δεν παίζει. Δεν υπάρχουν προπονητές που να πάρουν χαρτάκι, που λέμε. Ούτε ένας, στο λέω. Ούτε ένας στον κόσμο. Μόλις το μάθουνε κάποιος παίκτης, ο τύπος. Μέσα στην ομάδα. Έφυγε. Μα έφυγε. Τον καλάει ο αυτός απάνω, τι είναι αυτά? Τη σύνδεση την κάνει ο Γιάννης ή την κάνει ο Ραυτόπουλος ή ο Αλέφαντος? Απολύες. Πώς θα προχωρήσει? Οι πρόεδροι να παρεμβαίνουνε. Οι πρόεδροι πώς δεν παρεμβαίνουν? Οι πρόεδροι. Ναι. Πού να παρεύουν? Ο πρόεδρος δεν ξέρει μπάλα. Κανένας πρόεδρος δεν ξέρει μπάλα. Μένα ρώτα. Ναι. Μένα. Ναι. Μόλις λοιπόν ερχόταν μέσα, εγώ δεν έχω σε κόντρες. Του λέω μπορεί να μου πεις κάτι. Δεν λέμε για σένα, Νίκο. Άλλο λέω. Του λέω μπορεί να μου πεις τι έχει μπάλα μέσα. Μου λέει σαμπρέλα. Ναι. Του λέω δεν έχει ιδέα από μπάλα. Εσύ δεν έχει ιδέα από μπάλα. Μην ξανασχολείσαι. Του ξεφτύλισε. Τους ξεφτύλισε. Μου λέει τι έχει. Ναι. Έχει, ναι. Έχει λεφτά. Ναι. Έχει ταξίδια. Έχει περιουσίες. Ναι. Φτιάχνεις την οικογένειά σου για να ναι. πάρεις λεφτά. Θα κερδίσεις, θα κάνεις. Γυναίκες. Γυναίκες, μπράβο, τις ναι. καλύτερες. Πάρεις δόξα. Έλα μόνο τώρα, ο Κώστας τώρα κάτι εκεί. Πάει ένας από την καφετέρια, του λέει αυτό. Ναι. Ωραία κουτσάρισε την ομάδα. Ο Δόνης. Ναι. Τα χέρια πίσω ναι. και όπως είχατε βάλει τη σύνθεση, έτσι τελειώνει. Τι θα πεις γι' αυτό να. Γι' αυτό να τι θα πεις. Τι θα πεις Κώστα γι' αυτόν. Τι να πει, τίποτα, δεν ξέρει. Για το ο Βιερίνια τώρα θα γίνει και προπονητής ο Βιερίνια, γελάμε. Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν γίνεται προπονητής από αυτούς. Εγώ αυτό λέω. Θα γίνει ο Πέλκας ή θα γίνει ο Βιερίνια προπονητής. Άσε μας τώρα. Είναι ο Γκαρσία προπονητής. Μπορείστε. Είναι ο Γκαρσία. Όχι, μην το λέτε. Είναι ο Γκαρσία. Γιατί δεν είναι ο Γκαρσία στους μικρούς? Στην ΚΑΠΑ 20. Ναι. Για τον ετοιμάζουν για την πρώτη ομάδα. Ναι, τον προετοιμάζουν για την πρώτη ομάδα. Ποιος είναι ο Γκαρσία, ο παλιός? Ναι. Ναι. Αυτοί αποτύχανε παντού ναι. και πήγαν να δουλεύουν σε μικρούς. Μα δεν πήγαμε να δουλέψουν. Στους μικρούς από την αρχή. Ναι, άμα είσαι από την αρχή στους μικρούς, ναι. δεν περνάς ούτε σε χίλια χρόνια. Εγώ τι σου λέω, άκουσε με εμένα. Ας τους τώρα αυτοί οι άλλοι να πούν. Άμα ήταν ταλέντο, ναι. δεν βγαίνεις από τους μικρούς. Ή φεύγεις από εκεί και πας άλλο. Ναι, και δεν είσαι ταλέντο. Πάντα τον παρακολουθείς μια προπόνηση. Το κοντρόλ έτσι αυτά, δεν βγαίνεις. Ωραία. Πρέπει να δείξεις τακτικές, πρέπει να κάνει πολλά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Μου απαντάς. Ναι. Αποκλείεις να είπε ο Βιερίνια στον προπονητή νιώθω καλύτερα να παίζω back από ότι extreme, μήπως να με δοκιμάσεις μίστερ εκεί? Αυτό συζητείτε, δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται, δεν είναι κακό. Και εμένα μου έχουν έρθει και μου έχουν πει. Ναι. Βέβαια.
να παίξω εκεί, να κάνω έτσι και τα λοιπά. Άμα έβλεπα ότι μπορεί να παίξει, θα παίξει. Τι να κάνει. Α, έχει και εσύ τέτοιε περιπτώσει παικτών, μα που είναι προτιμό να παίζει. Δεν είχε πολλέ, αλλά εντάξει. Μια φορά εγώ μπορώ να. Άσταρε μπορεί να παίξει εκεί, του λέω. Φερρυπίν. Ναι, ναι, ναι. Του λέω τα 100 μέτρα και τα 60 μέτρα το κάνει σε 2 ώρες. Πώς θα βγεις εσύ με ταχύτητα να τριπλάρεις και να μπεις μέσα. Ναι. Ήξερα να το απαντήσω. Θέλανε να. Βέβαια, μου λέγε μπορώ να παίξω εξτρέμ. Τι εξτρέμ. Τα 100 μέτρα αρχίζει τώρα, τερματίζει το Πάσχα. Να παίξει εσύ εξτρέμ. Και τι, να παίρνει την μπάλα να τη δίνει. Εντάξει, από εκεί δεν από ποτέ στην περιοχή. Λοιπόν, ήξερα πάμε... να του απαντήσω ναι. και να του πω και τέρμα. Και κοβόταν εκεί η κουβέντα. Λοιπόν, για ρώτα ναι. τον Νικό. Ναι. Ο Δόνης, ναι. με Ζαχίτ και Μπουζούκη στην ίδια ομάδα και έβγαλε το γιο του απ' έξω που ήταν το καλύτερο σχάφ τον τελευταίο μήνα. Ο γιος του τον τελευταίο μήνα ήταν από τους καλύτερους σχάφ στον Παναθηναϊκό και τον πετάει έξω. Και τον ναι. Μπουζούκη τον έχει στην άκρη μαζί με τον Ζαχίτ δύο δεκάρια για να παίξουν και οι δύο. Χωρίς δηλαδή να δώσει έναν από τους δύο και να βάλει ένα χαφ. Δηλαδή αυτά να ρωτήσουμε τον Νίκο. Πετάει έξω τον Χατζηγιοβάνι, ο οποίος είναι καλός. Τον κάνει αλλαγή τον Χατζηγιοβάνι ο Δόνης. Και τον ρωτάμε εμείς μετά και λέμε καλά ρε φίλε, γιατί ο Μπουζούκης δεν ακούμπησε την μπάλα. Λέει κουράστηκε στο 30 λεπτό. Ωραία, θα την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Τον άλλο πάγο να πάρει τα λεφτά ο Σαβίδης, μήπως... Βάλε τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε την δεκάδα και μετά να πούμε και αυτό που σχολίασες. Αυτός τώρα. Μπουζούκης, Μακέντα, Χατζιωβάνη, Σαχίντ. Ναι. Και οι τέσσερι εχμάλωτοι να δουλεύουν στα χωράφια. Τρία χρόνια σε αυτή. Έλα τώρα μου, σιγά τους παίκτες. Κουρμπέλης, ναι. Κουρμπέλης. Με άριστα το 10 πάνω από το 6,5 δεν ανεβαίνει ποτέ. Ναι. Και Ανουάρ, Τρίχες, Γιώχασον Ισούα, ναι. Ακλαδευτήρι, εντάξει. Σκέφελ Μπουγούρας. Ναι. Έλα ρε, κομμωδίες είναι αυτοί. Διούδης. Ο Δόνης τους λέει ποιος. Διούδης. Έλα μου, το τερματοφύλακας που θα λες έπαιξε ο Διούδης τέρμα. Ναι. Τι έχει ο Διούδης. Είναι ψηλός, είναι... Ποια ομάδα μεγάλη να τον πάρει και να κρατεί αυτός ο τερματοφύλακας. Κανένα. Πες Κώστα και το άλλο, πες και το άλλο που λέγαμε προχθές. Ποιο απ' όλα. Πού μου πες για τον Δόνη, ότι μπορεί να... Α, ο Δόνης. Ζητάει τα λεφτά πίσω ο Σαβίδης στον Άριο Πάγο, δύο μέρες πριν το μάτς. Και του λέει, θα σε πάω ξανά στο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο. Και εγώ είμαι πλούσιος και μπορεί να το κερδίσω το δικαστήριο. Μήπως ο Δόνης έκανε κακά και τα έκανε μαντάρα εκεί επειδή πιέστηκε από τα λεφτά που θέλει ο Σαβίδης να του φάει, να τα πάρει πίσω. Τι είπε. Λέει ότι 2-3 μέρες πριν το μάτς ήρθε χαρτί στον Δόνη από τον Άριο Πάγο ότι ο Σαβίδης ζητάει πίσω τα λεφτά που είχε κερδίσει δικαστικά ο Δόνης από τη μεταξύ τους κόντρα όταν ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Α, ναι. Ναι. Και ότι μπορεί αυτό να τον σύγχυσε και να μην κοούτσερε καλά κλπ. Να μην παίξει καλά. Να μην ήταν καλό στον πάγκο. Προπονητής είναι ο Δόνης. Ναι. Ναι. Να μην έπαιξε καλά γι' αυτό. Να μην κατέβασε την ομάδα. Έλα μου, τα γίνονται αυτά. Και εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή τι επαγγελματίας ο προπονητής και κάνεις λάθη επίτηδες για να μην σου πάρει τα λεφτά. Όχι επίτηδες. Επηρεάστηκε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ακόμα και να έχει πάει αυτό το χαρτί, ίσα-ίσα μπορεί να είναι ένα κίνητρο παραπάνω να πεις με πάτε κόντρα στην κόντρα, πάω εγώ να σας ξανακερδίσω τώρα. Δεν νομίζω. Γιατί μωρέ, μπορεί να πει εκείνη την ώρα, μου στέλνει χαρτί παραμονή αγώνος, ναι. για να φοβηθώ, ναι. να κάνω λάθη για να με κυνηγήσει. Τι είναι αυτά, ρε. Λοιπόν, τι είναι αυτά, θα του πεις. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και εγώ πιστεύω. Και ακόμα και να έχει πάει αυτό το χαρτί, σιγά μην με τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Και να πάει το χαρτί, στο στέλνιο. Το χαρτί. Ναι. Εκείνη την ώρα, τι κάνεις. Δηλαδή για να ησυχάσω εγώ το χαρτί που στέλνω, ναι. πρέπει να μου πει ο ίδιος τηλεφωνικός, ναι, ναι. ναι τι θες να κάνω, κάνε αυτό, κάνε εκείνο να γίνει. Τώρα να δει το χαρτί ναι. και να πει όχι μην κερδίσω και να βάζει την ομάδα και ιστορίες και τέτοια. Αποκλείεται. Και από ένα αποκλείεται. Λοιπόν, πάμε. Θα είναι ούτε για μωρά παιδιά. Ούτε για μπορά, παιδιά. Πάμε να δούμε λίγο μία πιθανή εντεκάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με τον Όφη, αφού ξεκινήσαμε. Όφη, να πούμε εδώ. Με ΠΑΟΚ. Ακούς, Γιάννη. Ναι. Συνέτρωγα με έναν πατέρα ενός ποδοσφαιριστή του Όφη. Ναι.
Δεν θα έρθουν 6-7 παίκτες εδώ στην Τούμπα. Γιατί του λέω? Γιατί λέει θέλουμε να δώσουμε με τον Ατρόμητο την άλλη Κυριακή, τους έχουμε ξεκούραστους, για να παίξουν δυνατά με τον Ατρόμητο. Και δεν έρχονται 5-6 βασικοί παίκτες, καλοί, και θα έρθει με αναπληρωματικούς όρους. Οπότε καταλαβαίνεις, το ΠΑΟΚ το έργο θα είναι πιο εύκολο κατά κάποιο τρόπο. Καλά, εντάξει, έτσι λέγαμε και με το Βόλο και κέρδισε με ένα 0 με πέναλτι με ζόρια. Οπότε ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε. Τη διαρκή αντίδραση του ΠΑΟΚ περιμένει να δει ο Ιβάν Σαββίδης στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας, έπειτα από την νίκη επί του Παναθηναϊκού για το κύπελλο Ελλάδας. Ο μεγαλομέτοχος παρουσιάστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως από την εικόνα της ομάδας απέναντι στους πράσινους, όπως εξήγησε στους συνεργάτες του μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα. Ο Σαββίδης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα, έχοντας σε πρώτο πλάνο κάποιες επαφές για τις επιχειρήσεις του, αλλά φαίνεται πως θα τρέξει και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ασπρόμαυρη ΠΑΕ με φόντο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 23 Φεβρουαρίου. Ικανοποιημένος μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν και ο Αμπέλ Φερέιρα, τονίζοντας στους ποδοσφαιριστές του πως έδωσαν απαντήσεις σε όλους όσους βιάστηκαν να τους αμφισβητήσουν. Δείξατε ποιος είναι ο πραγματικός ΠΑΟΚ. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα σε κάθε παιχνίδι για να δώσετε απαντήσεις σε όσους σας αμφισβητούν. Είστε οι πρωταθλητές. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε με τη σκληρή δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο, ανήκει στο παρελθόν. Το πρωτάθλημα μπαίνει σε πρώτο πλάνο και ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από σήμερα ουσιαστικά την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Όφι. Κατά του Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Νίκου Τζουλάκη, στρέφεται ξανά η ΠΑΟΚ, ζητώντας να παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, κ. Διονυσάτος, παραιτήθηκε από τη θέση του για λόγους ευθυξίας λόγω της συγγένειας που είχε με υπάλληλο του Όπεν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Τζουλάκης, διορισμένος από τον Αυγενάκη, έχει την ευθυξία επιτέλους να παραιτηθεί λόγω της κουμπαριάς της οικογένειάς του με την οικογένεια Αυγενάκη. Από την πρώτη στιγμή ανακοινώσαμε ότι η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μια πολιτική απόφαση του Αυγενάκη. Η κουμπαριά, οι συνεχόμενες αποκαλύψεις και η μη παραίτηση όλων των εμπλεκομένων απλά ενισχύουν τον συλλογισμό μας, αναφέρουν από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εγώ με την ευκαιρία να επενθυμίσω ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στην σελίδα Νίκος Αλέφαντος στο Facebook για τους φίλους που θέλουν να μας βλέπουν από το διαδίκτυο και βέβαια αμέσως μετά την λήξη της εκπομπής στο YouTube. Να πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό. Είδαμε την ομάδα που κατέβασε ο Δόνης στην Τούμπα. Υπήρξαν πολλές αμφισβητήσεις για το θέμα κυρίως της τακτικής και όχι των προσώπων. Πάμε εδώ μια πιθανή εντεκάδα κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Το γιο του, γιατί δεν τον έβαλε το γιο του? Για να τον βάλει τώρα. Εντάξει, φοβήθηκε. Τι να φοβηθεί? Φοβήθηκε το χαρτί, τι έχει, το λέω. Καλά. Λοιπόν, Γιώχανσον δεξιά, Χατζηθοδωρίδης αριστερά, γιατί ο Ινσούα έχει κάρτες. Πούγκουρας, Σέγκεφελτ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Διούδη. Και τώρα στα χαφ έχουμε Κουρμπέλη, Δόνη, Μεζαχίτ ή Μπουζούκι, Νάγκη, Χατζηγιοβάνη, Μακέντα ή Καπετζή ή Καπετζής μπροστά. Δηλαδή είναι δύο-τρεις θέσεις που ακόμα έχουμε αμφιβολίες για το ποιοι θα κατέβουν. Με γνώμονα βέβαια ότι υπάρχει την άλλη Τετάρτη και ο επαναληπτικός με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Ξέχνα τον αυτό. Ποιον? Τον επαναληπτικό. Γιατί? Ξέχνα τον. Δεν θα γίνει. Τι τώρα? Ξέχνα την πρόκληση. Τι? Ένα γκολ θα το κάτσει ο ΠΑΟΚ. Τι θα ανέβει ψηλά ο Παναθηναϊκός να βάλει τρία γκολ και δεν θα βγει ο Λιμιός, ο Πέλκας και ο Σιντέρχη στην κόντρα τρεις φορές? Ο Λιμιός, άμα θες να τριπλάρει άνθρωπο, ούτε το φέρεται ότι πεθαμένο δεν τριπλάρει. Άμα βρει δρόμο ανοιχτό, τρέχει σαν τον Έλσον Πικέτρες. Βαραλίστας. Σαν τον Ζιλ Βιλνέβε. Ο Πέλκας. Για βάλτε να κάνει το χαπ. Δεν ξέρει, δεν έχει τέχνη μεγάλη. Τον είδες που πήγε χθες, μόνο πρέσικ έκανε.
Άμα βρει χώρο ανοιχτό όμως, φεύγει σαν να το πιάνει διάμπαρτ στο μεγάλο χώρο. Βολίδα. Άρα λοιπόν, εσύ θα ανέβεις απάνω με τον Μπούγκουρα που ήταν για αποβολή, όπως και ο Πέλκας βέβαια, με τον Σέγκελφερ, και θα σου φύγουν στο χώρο αυτοί. Ένα γκολ θα σου κάνουν. Οπότε χαιρέτε μου τον Πλάτων Οδόνη. Εντάξει. Πάει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε. Αρκετά παράπονα εξέφρασαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στον Ελβετό διαιτητή Σάντρο Σέρερ μετά το παιχνίδι της Τούμπας, επισημένοντάς του την λανθασμένη υπόδειξη στο καταλογισμό του πέναλτι. Μάλιστα, βγήκε και σχετική ανακοίνωση. Η διαιτησία του χθεσινού αγώνα με το ανύπαρκτο πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος μας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Αναρωτιόμαστε εάν όντως τελικά λειτουργήσε το VAR όπως λειτουργεί στους αγώνες του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Δόνης θέλησε να φτιάξει τους παίκτες του, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλησε να ανυψώσει το ηθικό τους, εκφράζοντας πρώτος την πίστη του για να τροπεί στη ρεβάνση της Τετάρτης. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η κακή μέρα. Δεν με ενόχλησε αυτό. Δεν μου αρέσει ότι αφήσαμε το παιχνίδι, ειδικά μετά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Έχω απαιτήσει από τους πιο έμπειρους και πρέπει αυτοί στα δύσκολα να δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα, όπως σας είχα πει και στο ημίχρονο με την ΑΕΚ που χάναμε 2-0, εγώ το πιστεύω. Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Μπορούμε και 3 και 4-0 να νικήσουμε, αρκεί να έχουμε πίστη και την απόδοση που πρέπει. Ο πράσινος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σίγουρα. Η μία είναι αναγκαστική του τιμωρημένου Ινσούα, τη θέση του οποίου θα πάρει ο Χατζης Θεοδωρίδης. Ο Χρήστος Δόνης επιστρέφει στην ενδεκάδα με τον Κουρμπέλη ή τον Ανουάρ δίπλα του. Από εκεί και πέρα, κάποιοι παίκτες έχουν κούραση, όπως ο Μακέντα και ο Ζαχίντ, με τον Γιώργο Δόνη να αποφασίζει στις τελευταίες προπονήσεις. Μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ και του Εραστέχνη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει τις συγκεκριμένες συναντήσεις στο πλαίσιο της κοπής πίτας του Εραστέχνη. Έχουμε και αυτές τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό ταυτόχρονα. Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έμεινε στο 1-1 με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, αλλά έχοντας τη ρεβάνς στο Ολυμπιακό στάδιο, είναι το φαβόρι για την πρόκριση στα ημιτελικά. Με τον Καρέρα να έχει συμπληρώσει 2 μήνες στον πάγκο της ΑΕΚ. Να δούμε μία... Υπάρχουν 2 πιθανές εντεκάδες, γιατί είναι και 2 τα σενάρια για την τακτική που θα παρατάξει ο Ιταλός τεχνικός, για τα συστήματα που θα παρατάξει. Η μία είναι στο κλασικό 4-3-3 με Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, αμυντικό δίδυμο Μπακάκι από τη μία, Χούλτα από την άλλη, Σιμάνσκι, Σαμπανάτζοβιτς και Κρίστισιτς. Θυμίζω ότι ο Σιμόες έχει κάρτες. Το Μάνταλο για να χωρέσει τύπης αριστερά, όπως λέει ο Νίκος. Ο Βέρντε, ο Ιταλός δεξί εξτρέμ. Και ο Λιβάγια στην κορυφή. Αυτό, Νίκο, πώς σου φαίνεται? Καλό είναι. Εντάξει. Ο Μάνταλος... Θα συγκλίνει, ε. Ταλαιπωρείται. Δεκάρι έπρεπε να τον κάνουν. Εξτρέμ τον έχουν κάνει. Δυσκολεύεται εκεί. Ναι. Να μπει μέσα. Εντάξει. Αυτή το έχω πει και άλλη φορά. Ο Μάνταλος είναι μόνο δεκάρι. Ο Φορτούνης είναι μόνο δεκάρι. Mm-hmm. Ο, ξέρω εγώ, ο Δωμάζος είναι μόνο δεκάρι. Ναι. Άμα του λες παίζει εξωδεξιά, κάνε τέτοια του Δωμάζου, τότε στα καλά του έτσι. Ο Κούδας σαν δεκάρι. Mm-hmm. Δεν μπορούσες να του λες παίζει εξωδεξιά και τέτοια. Ακόμα και σε 4-3-3, γιατί στο 5-3-2 καταλαβαίνω ότι υπάρχει δεκάρι. Ναι. Στο 4-4-2 ή στο 4-3-3. Στο 4-3-3 Κούδας επειδή είναι γρήγορος, τι αντιπείς, θα παίξει εξωδεξιά. Ναι. Πάντα θα παίξεις ναι. αυτό που σου φέρει και στον παίχτη, τον καλό. Να προσαρμόσεις καλό την ομάδα στα... Ναι. Γιατί έπαιζε τότε, είχε πίσω στα χάφη και το... Άλλον, το... Πέσανε, τον Αργό, έπαιζε ο Κούδας μπροστά. Έπαιζε σωστά, πάντα παίζανε. Ο Κούδας έπαιζε πίσω από τα σεντρεφόρ. Κονότανε. Και έχοντας... και κίνηση από εξτρέμ, Γιάννη. Και έχοντας πίσω δύο... Και έχοντας πίσω δύο κόφτες. Δύο κόφτες, έτσι. Ναι. Είχε δύο καλούς, Τερζανίδη. Ο Τερζανίδης και ο άλλος Κωστή. Τερζανίδη, Φορτίο Γούλος, Ισίδης, Πέλιος, Σίγκας,
Σαράφης. Σαράφης. Ο Ζανίου Σαράφη ήταν πολύ καλοί κόφτες αυτοί. Και ο Κούδας έπαιζε μπροστά από αυτούς. Σαν δεκάρι. Εξάρι, οχτάρι και δεκάρι. Μπράβο. Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε όλη το... από την αρχή της ίδρυσης είναι ο Σαράφης. 132 γκολ από τα οχτάρια. Από τα οχτάρια. Έκανε από πίσω, είχε καλό κεφάλι ο Σαράφης. Αλλά ο Κούδας όταν ξεκίνησε τον είχαν... Ο Σαράφης ήταν πολύ αργός παίχτης. Ήταν αργός, ναι. Πολύ αργός. Όλα τα λεφτά ήταν ο Κούδας. Αυτοί ήταν χαμάλιδες εκεί. Σαράφης, ναι. Ο Τερζανίδης ήταν γρήγορος. Ναι. Χωνόταν να βγει ο Κούδας. Αυτοί κάνουν τη δουλειά. Ο Σαράφης ήταν αργός παίχτης. Εβλεπόταν. Ναι. Την έβγαζε. Δικά μου τα χρόνια στυλ Αντωνίου, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Αντωνίου, Κώστας Αντωνίου που βάζει με το κεφάλι. Χώριζανε γρήγορος. Ναι, ένας βαρύς ήταν. Ναι. Και στα κιλά Αντωνίου. Με το σώμα πιο πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμόμαστε όλα. Άρα η ερώτηση είναι... Νικό, ο Κούδας όταν ξεκίνησε στο ΠΑΟΚ, η εξωδεξιά ξεκίνησε και μετά από 2-3 χρόνια το βάλαν δεκάρι. Τι ξεκίνησε? Ότι ξεκίνησε ο Κούδας ως εξτρέμ και μετά πήγε κατευθείαν. Ναι, εντάξει. Ήταν γρήγορος ο Κούδας και τριπλέ. Ήταν γρήγορος, ναι. Ήταν γρήγορος, μπορούσε να παίξει. Ναι. Και μετά πήγε εκεί, όπως τα λέει. Έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε και το άλλο πιθανό σχήμα της ΑΕΚ. Το 5-3-2, το οποίο ο Καρέρα το παίζει συχνά. Πιο ορθολογικό, θα λέγαμε, με Λιβάγια Ραούχο επιθετικό δίδυμο, αφού ο Νέλσον Ολιβέιρα παραμένει εκτός. Με τον Μάνταλο δεκάρι, με τον Γκρίσισιτς και το Σιμάνσκι κόφτες. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Αλλά εκεί δεν βοηθάνε κυνηγοί. Mm-hmm. Ο Λιβάγια δεν έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σκληρός Νεζακή. Ο Ραούχο δεν έχει συνέλθει τίποτα ακόμα. Ναι. Ανύπαρτος, mm-hmm. Φοβιτσάρης. Θα δούμε. Ο Μάνταλος. Αλλιώς ο Μάνταλος είναι ωραία εκεί. Μπαίνει ως μετά τρίτος, οι άλλοι δύο, Σιμάνσκι, Γκρίσισιτς, δύο καλοί κόφτες. Ναι. Ο Παγκάκης, αυτούς που έχει και ο ναι, Φουλ, ναι. Είναι κάνουν τη δουλειά για τα μπακ και έχει πολύ καλά Σβάρνας, Βράνιες, Τσιγκρίσκι, τριάδα. Ο Βράνιες, όποιο πιάσει μπορεί να τον σβήσει κιόλας. Ναι. Το αντίπαλο σεντρεφόρ, ο Σβάρνας, είναι καλές βδέλες. Έχει και ο Τσιγκρίσκι Λίμπερο. Να βοηθά και τα λοιπά, Λίμπερο και τέτοια. Ναι. Είναι καλές φάσεις, αλλά να έχεις και δύο κυνηγούς, κατάλαβες. Ο Μάνταλος θα σου βγει καλά. Mm-hmm. Αν έχεις και δύο κυνηγούς να σχοράρουν, κάνεις πράγματα. Κάνεις διαφορά, κάνεις διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, εσύ τι λες? Εγώ βλέπω ότι το 3-5 ταιριάζει. Κώστα, θα πάω σε βίντεο γιατί σε χάνουμε. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και επιστρέφουμε για να ακούσουμε καλύτερα τον Κωστή και να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Η ΑΕΚ την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό με στόχο την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι μετά από πολύ καιρό. Μια νίκη που μπορεί να δώσει την ένωση πέρα από βαθμούς και ψυχολογία εν ώψη συνέχειας. Οι κυτρινόμαυροι καίγονται για το τρίποντο σε ένα παιχνίδι ξεχωριστής σημασίας, το οποίο θα έχουν μαζική στήριξη από τον κόσμο τους. Σε αυτό στάθηκε και ο Μάσιμο Καρέρα, τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι στόχος είναι η νίκη για να ικανοποιήσει και τον κόσμο. Είναι ένας αγώνας ντέρμπι, σίγουρα δύσκολος. Είναι καλή ομάδα. Όμως παίζουμε στην έδρα μας και θα μας βοηθήσει να τους δώσουμε χαρά. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Ιταλός τεχνικός δείχνει να αμφιταλαντεύεται μεταξύ δύο επιλογών αναφορικά με το σχήμα που θα παρατάξει. Ουσιαστικά η συμμετοχή του Σέρχιο Ραούχο στην ενδεκάδα θα κρίνει και το σχήμα. Αν ο Αργεντινός Φορ ξεκινήσει το ματς, τότε η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με ένα 5-3-2. Σε διαφορετική περίπτωση θα δούμε ένα 4-3-3, όπως συνέβη και στο ματς με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών για τα επεισόδια των οπαδών της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τους διοικούντες της Ένωσης να κάνουν σκέψεις μετακόμισης. Συγκεκριμένα εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι κυτρινόμαυροι να αφήσουν το ΟΑΚΑ και να αγωνίζονται από τη νέα περίοδο στο γήπεδο της Ριζούπολης. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές με τη διοίκηση του Απόλλωνα Σμύρνης και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν πιθανότατα μετά το τέλος της σεζόν. We'll be right back.
Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε. Πάμε κολαγόνο. Ναι. Κολαγόνο. Τρομερό για τον οργανισμό. Κάνει πολύ καλό, παιδιά, σας το λέω. Και σου δίνει κέφι να κάνεις βάδιν, τρέξιμο, τζόκι, να ασκείς ό,τι θέλεις. Και body leafy και champion. Άμα πάρεις δύο τέτοια, ένα-δύο, παίρνεις και από ένα δώρο. Από το body lifting, το οποίο είναι εκπληκτικό στο δέρμα να κάνεις αληφή μασάζ όλα με το champion. Παίρνεις και από ένα τέτοιο δώρο. Θα πάρεις δύο κολαγόνο. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, σας λέω, μην αφήνετε τα check-up, γιατρούς, καρδιολόγος, χλωροκώστας, νήμιτς, εκπληκτικός, στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη, εγώ τι σας λέω. Ουρολόγος, Σπύρος Μαρτίνης, Ιασό General, στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη, τρομερός, Λάμπρου, να σου πάρει το αίμα, ό,τι καταλαβαίνεις αν πονάς ή κάνεις. Έχουμε μετά Λιαρόπουλο. Ναι. Σώνεται ο κόσμος με τον άνθρωπο αυτόν. Απ' τη μέση κουφιάνει, όλα μένουν παράλληλοι άλλοι. Είναι φοβερό πράγμα. Ασύλληπτος, υπεύθυνος εγώ, Λιαρόπουλος, φανταστικός. Και έχουμε... Κοτρότσο. Κοτρότσο Γιάννη, εκπληκτικός. Όπο, αμερικάνικη εταιρεία. Πικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες. Θερμενόμενες ζώνες για τη μέση. Είναι στην Κατερίνη, εδρεύει σε όλη την Ελλάδα και έχει φτάσει μέχρι τα Σκόπια. Είναι καταπληκτικός και σαν άνθρωπος όπως όλοι αυτοί που λέμε και οι γιατροί όλοι και επιπλέον όπως εδώ ο Καρατζαφέρης για τέτοια είναι τρομερή. Και θα βρείτε την υγειά σας, σας το λέω. Προσέξτε και η μέση είναι σοβαρό. Mm-hmm. Μπορεί να σου αφήσει τρομερό πράγμα, Μτζάκτα. Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Νίκο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Μου είπες ότι ο Ατρόμητος σου άρεσε χθες. Ναι. Το κύπελο 0-0 στο Βικελίδης με τον Άρη. Ο Ατρόμητος ήταν καταπληκτικός χθες. Mm-hmm. Το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει όλη τη χρονιά. Από τον Παντελίδη, με τον Παντελίδη στον πάγκο. Με τον Παντελίδη, ναι. Mm-hmm. Τρομερό παιχνίδι. Τον έπαιξε τον Άρη πάνω κάτω, λες και έπαιζε μέσα στο Περιστέρι. Mm-hmm. Το έχουμε πει. Συγχαρητήρια σε Σπανό Αγγελόπουλο, Σπύρο. Και ο Παντελίδης κάνει πολύ καλή δουλειά. Εχθές ήταν εκπληκτικός μες στον Άρη. Και ήταν και ωραίο και γι' αυτόν, γιατί ήταν στον Άρη. Έχει παίξει καλά στον Άρη σαν προπονητής ο Παντελίδης. Τώρα εδώ έκανε φοβερό... Βλέπουμε πρώτα εντεκάδα Άρη, Κώστα, με την κοινή... Καταρχήν δεν σου είπα για την ΑΕΚ. Πώς. Δεν σου είπα για την ΑΕΚ. Α, ναι. Προτιμώ αυτό που λέει ο Νίκος το 5-3-2, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει εξτρέμ. Κλωναρίδης, Αλβάνης, ένας ψιλοβρέντε, πώς το λένε, καλός, αλλά ναι. Έχει καλά μπακ, πολύ καλά μπακ και έχει ένα ρολίστα τρίτο στόπερ τον Μπακάκι, που μπορεί να το βάλει τρίτο στόπερ με τον Παολίνιο δεξί μπακ και να κάνει παπάδες. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που βάζει δύο παίκτες μέσα στην περιοχή, έχει το Μάνταλο σε δεκάρι, και της βγαίνει πολύ καλά και το χρησιμοποίησε και στο Αγρίνιο και νομίζω ότι το παίζει καλά και μπορεί να το μεταλλάξει κιόλας με τον Μπακάκι σαν τρίτο στόπερ. Mm-hmm. Τώρα, για τον Ατρόμητο, ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο αν θεωρεί απώλεια ότι δεν έπαιξε ο πιο γρήγορος Μανούθος στο μεγάλο χώρο, ήταν τιμωρημένος ή τραυματίας και έπαιξε ο Βέλιος που είναι αργός στα μεγάλα μέτρα και δεν μπόρεσε να βγάλει με ταχύτητα κάποιες αντεπιθέσεις. Αυτό θα ρωτήσουμε τον Νίκο. Ναι, ότι ο Μανούσος ήταν τραυματίας και έλειψε χθες γιατί θα μπορούσε να παίξει με το χώρο που έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν γίνεται, άστο το Μανούσο. Ναι. Μανούσος αυτός είναι. Mm-hmm. Είτε του έχεις χώρο, είτε δεν έχεις και τον γκολ θα βάλει και τον γκολ θα χάσει και όλα. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Ο Ατρόμητος ήταν χθες σεμινάριο. Mm-hmm. Να δούμε λίγο πάλι την εντεκάδα. Τρομερή μπάλα με στον Άρη οργίασε. Με Κυβρακίδη δεξί μπακ, Γκάλο μπροστά του, εξτρέμ. Τρεις χαφ δυναμίτες. Μπουσούλα της Χαρίς, Ιαντρούτσο, ναι, χωρίς δεκάρι αλλά με τρία χαφ. Με τρία χαφ τρέχανε φουλ. Ναι. Ο Γκάλο πολύ καλός. Ο Βέλιος όρθιος παίζει, δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Έχει ταχύτητα, δεν έχει. Αλλά αν είχε ένα σέντρεφορ χτες ο Ατρόμητος γρήγορο, διεισδυτικό να ξέρει και μπάλα, όχι Μανούση και τέτοιο. Ναι. Άσο, αυτή είναι ο Μανούσος, τρέχει ενεργάτης.
Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σου κάνει την ωραία τρίπλα τα μπασίματα να μπει μέσα στο χώρο. Είναι εργάτης όμως. Mm-hmm. Δηλαδή το βγάζει το ψωμάκι του με το 7. 6,5-7. Ο Βέλιος στο χώρο. Ο Βέλιος είναι αργός παίκτης. Ναι. Το ξέρω εγώ από την Αντβέρπ, κάπου έπαιζε εκεί στο mm-hmm. Βέλγιο. Mm-hmm. Αργός. Τίποτα. Τη μεταγραφή στο χέρι και φεύγεις. Αναφύγε. Κατευθείαν, άλλωνε. Mm. Παίκτη γρήγορο θα πάρεις. Ο Βέλιος πρώτα-πρώτα παίζει όρθιος. Δεν σπάει τη μέση. Ναι. Άμα δεν σπάς τη μέση και μένεις έτσι, πώς θα παίξει μπάλα. Mm. Όρθιος είναι. Έτσι. Ευθεία. Ταχύτητα δεν έχει μεγάλη. Άνετα παίζεται από οποιονδήποτε στόπερ. Μάλιστα. Μόνο καμιά κεφαλιά αν πάρει και χωτεί κανένα άλλο και τέτοιο. Τα στόπερ. Δεν τον βλέπω. Τα στόπερ. Στόπερ, άμα είναι ο Ρεσβάνης, άμα είναι αυτή, είναι καλή. Μάλιστα. Είναι καλή. Ο Ατρόμητος εχθές μου δώσε εμένα μες στον Άρη να παίζε δύο χρόνια ακόμα, ναι. Δεν έχανε. Δεν έχανε. Με τίποτα. Κώστα, είδαμε έναν Άρη χωρίς καθαρό αιμοφόρ, αφού... Έχει πρόβλημα. Ναι. Καταρχήν και αυτούς που έχει, ο Λάρσον είναι καλός τρενασμένα και πιο γρήγορος. Το βάζει center forward. Ο Ντεγκινή πρέπει να παίζει εκεί. Αφού δεν έχει άλλον, αυτό πρέπει να βάλει. Και πίσω να βάλει τον Γκάμα. Δεξιά τον Φετβαζίδη και αριστερά τον Λάρσον. Ο Λάρσον χαραμίζεται στα center forward. Δεν είναι. Είναι γρήγορος να παίξει τη γραμμή, να κάνει. Και τα φόρ που έχει ο Άρης, ο ένας λείπει, ο άλλος είναι τραυματίας. Είναι αναγκασμένος να παίξει με την μπάλα κάτω, να μπει να διεισδύσει. Ο Παντελίδης πονηρός έκλεισε τα back, έκλεισε τα extreme. Πήγε ο Άρης σε μεγάλες μπαλιές, ψηλές δύο μέτρα η center back, κοντό σχήμα ο Άρης, ανορθόδοξος σχηματισμός, και αν είχε και ένα γρήγορο φόρο, όπως λέει ο Νίκος, να φύγει στην ταχύτητα, θα γινόταν και το 0-1. Μάλιστα. Ο Άρης λοιπόν έχει θέματα στο κομμάτι του ότι δεν έχει φόρ, αναγκάζεται παίζει με εξτρεμοειδή μπροστά, αλλά βάζει και λάθος θέση τον Λάρσον, πέρα το βάλει στη γραμμή οπωσδήποτε, και τον Ντεγκινή, ο οποίος εντάξει, αυτός είναι ο καταλληλότερος να παίξει εννιάρι. Ο λιγότερος. Άρα να έχει Λάρσον, ναι. Φετβατζίδη, λες εσύ στα άκρα, τον Γκάμα δεκάρι. Τον Γκάμα δεκάρι και τον Ντεγκινή μπροστά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι. Γιατί μεσοβδόμαδα πήγαμε με τον Νίκο στα γραφεία της KingBet. Εκεί κάνει μια διαδικτυακή εκπομπή ο φίλος μου ο Αλέξανδρος ο Τζουβέλας με τη Μαρία Ζαφυράτου, το King Bet Corner by Novibet. Καλή Μαρία. Θα τη δεις και θα μου πεις. Λοιπόν, θα είμαστε αέρα, με ανοιχτά μικρόφωνα, πρόσεχε τι θα λες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση, ένα απόσπασμα από την εκπομπή. Φοβερός, χαλάς ο κόσμος. Ωραίο, βιάνεσαι. Τελειώσατε. Είναι χαρά μας που είσαι εδώ και θα συζητήσουμε τα πάντα όλα που λέει και ο κύριος Νίκος. Τα παρακολουθεί όλα, είναι ακμαίος, τα πάντα, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Ελλάδα, Ευρώπη. Πρωτάθλημα, ξεκινήσουμε λίγο με το ελληνικό. Πώς τα βλέπεις τώρα όλα αυτά με ΠΑΟΚ, με τιμωρίες, με δίκες. Κοίταξε να δεις, φάνηκε πλέον καθαρά ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο καλή ομάδα. Δεν παίζει ρόλο, δεν το λέω σαν Ολυμπιακός, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Έχει πιο καλή ομάδα, πιο καλούς παίχτες. Πιστεύω να το πάρει το πρωτάθλημα άνετα, το βλέπω τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ περνάει δύσκολες. Το μεταξύ έχει έναν προπονητή, ο οποίος για μένα προσωπικά πρέπει να φύγει. Έφυγε. Έφυγε. Όχι, λέω να φύγει, ρε. Κατευθείαν. Εμένα μου λένε οι πηγές μου ότι είναι και λίγο θέμα παρουσία στο γήπεδο. Ο προπονητής δεν πρέπει να έχει φόρμα, να είναι τεχνικός, να είναι έτοιμος. Μα δεν πέταξε. Ή έχω κάτι μόδες με κάτι γραβάτες, κάτι πάλι. Εκεί όπως λες, αυτό δεν είναι ωραίο. No. Δηλαδή, κοιτάς τη μόδα. Τη μόδα, πώς θα αντιθείς ωραία. Ο Ζάρουνε στην κάμερα προπονητή. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουτσάρει ένα παιχνίδι. Ενώ ο Κλοπ με τη φόρμα. Αυτό, έτσι. Ωραίος. Πολύ πιο καλά. Μια χαρά. Καλύτερος προπονητής έχει. Τι τη στιγμή τελείως. Απλό τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις στον πάγκο, λες φτωχός είναι αυτός ο άνθρωπος και έχει όλο μυαλό. Δώσ' το ένα πέναλτι. Κόντε. Τον Κόντε στην Ίντερ. Κόντε είναι πολύ καλός. Κόντε είναι πάρα πολύ καλός. Είναι απλός. Έχει βγάλει το 5-3-2 Κόντε και το έπαιζε στην Τζέλση. Και πήρε ένα πρωτάθλημα. Το πρώτο χρόνο πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο. Βαλβέρδε, πώς είδες στην Μπαρτσελόνα? Βαλβέρδε είναι ένας προπονητής ο οποίος οπωσδήποτε τον παίρνει ο ύπνος. Κοιμάται. Ύπνος, ε. Έβλεπα προχτές,
Έπαιζε η Manchester City, έχανε 2-0 με τον Guardiola. Με την Tottenham τώρα, τον Μουρίνιο. Με την Tottenham. Έχανε 2-0 από τον Μουρίνιο. Τον κίδεψε ο Μουρίνιο πάλι. Ναι. Όπου τον βρίσκει και πολλές φορές. Το... Ναι, καλός ο ποντής. Τον περίμενε στο μισό γήπεδο και αυτό στο γήπεδο του προς την άμυνα. Ενώ χάνει 2-0, αλλάζαν 30 σπάσεις για να πάνε μέσα. Και το μάτς ήθελε 15 λεπτά, 20 να τελειώσει. Γέλαγα. Λέω, καλά δεν το βλέπει. Τίποτε, καθόταν έτσι. Πάσα. Και λέει, μετά έκανε 1000 πάσες, λέει. Μπράβο. Και χασπαίσει. Πάσε με, λέγα. Δεν πειράζει, σήκωσέ το, κύριε. Όποιος να είναι, σήκωσέ το, γράφει κανονικά. Για να δω, έτσι, περιέργει. Ποιος μπορεί να είναι. Ο Δούρος. Τίποτα, τελειώσαμε. Στην επιμαχία. Έχεις κάνει box. Α, έχεις σπασμένη μύτη. Τι πάει το τηλέφωνο. Έχω έρθει πρώτο στην κατηγορία, δεύτερο στη Β. Γιατί γίνεται χαμός με αυτά τα σπορτ με τα box. Για να τσακώνουμε με τα παιδιά, να υποστηρίζω τον εαυτό μου. Πα, πα, κατευθείαν. Μία-δύο, ε. Ένα, δύο, τρία. Κάτσε μη σου φύγει κανένα χέρι. Δηλαδή εκεί που πήγαινες κακόμυρος, όλες δεν υπολόγιζε. Έκανα τον κακόμυρο, τίποτε δεν του έκανα. Δεν ξέρω τίποτε εγώ. Αλλά τον ζήγωνα λέω είμαι εντάξει εδώ, βάζα και τον πόδι. Τον μέτραγε κανονικά. Και έτσι όπως τέζα. Μαζεύτε το. Πάρτε τέρμα. Μπορείτε να το κάνουμε μαζί. Ένα, δύο, όμορφα. Ένα, δύο, τρία. Πάμε άλλο ένα. Πα, τελειώσατε, ψάθα κάτω. Από εδώ θα φεύγει ένα. Βλέπεις ένα. Ένα, δύο. Ο Τσουβέλας δεν καταλάβει. Τώρα εδώ θα λέω ωραία. Έτσι όμως. Αυτό είναι. Νάτι. Είναι εδώ, το πιάσε. Ζαφυρά δεν το πιάσε όμως. Εγώ που ούτε και να το κλείσα. Την είδε. Εδώ κοίτα. Να το. Να το. Το βλέπει. Το μάθε. Το μάθε. Άντε, γεια, καλημέρα. Το μάθε. Λοιπόν, αυτό είναι. Ζαφυρά του πιο γρήγορα το πιάσε από τον Τζούβιλα. Αμέσως. Τάκα, τάκα. Τι λες, Κωστή, είσαι ο επόμενος καλεσμένος, να ξέρεις. Η κυρία βλέπω το δουλεύει καλά το χέρι. Ναι. Θα μάθεις. Μεγάλε Κωστάκη. Θα κατέβεις όταν σε καλέσουν τα παιδιά μια βόλτα, ε. Κατευθείαν. Ναι, βέβαια. Εγώ πάντα μ' αρέσει να κατεβαίνω. Περνάω, μυρίζω το Καλυθέα, Δυτυχές, Καρανταφέρι. Φεύγω, βρίσκω κανένα δυο φίλους εκεί και τα λοιπά. Έχω τον Παπαγιανόπουλο, τον Γιάννη, τον εγγονό του Διονύση, του ηθοποιού ΑΕΚΤΖΙ. Ανεβαίνω πάνω σε φίλους Βόρεια Προάστια και παίρνω τα πάνω μου. Μάλιστα. Και κάνει καλό. Όποτε θα κατέβω... Θα σε πάω και ένα Λαντίνι πρώτα και μια χαρά. Θα πάμε εκεί στον ωραίο το φίλο σου που είναι με τα χοιρινά που δεν τρώνε, τρώνε τα άλλα. Πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα τι ξεχάσαμε ρε Γιώργο, Ολυμπιακό, δεν το έχουμε πει Ολυμπιακό ρε παιδιά, λοιπόν. Με τη Λαμία 0-0, να δούμε πιθανή εντεκάδα με Ατρόμητο. Όχι, να πεις για τον Νίκο, δικαιώθηκε. Ναι. Εδώ να πούμε ένα ωραίο για τον Νίκο. Μας έχει διδάξει εδώ ότι όταν κάνεις rotation δεν το κάνεις να αλλάξει όλη την ομάδα. Ριζικό, ναι. Βέβαια, αυτός τώρα έβαλε άλλο φορ. Το Φορτούνι καλά έκανε και τον έβαλε. Έβαλε τον Ραζέλοβιτς αριστερά και οι τέσσερις ήταν καινούργιοι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και τη χάλασε την ομάδα. Έκανε ολικό rotation. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μια πιθανή με Ατρόμητο. Το μάτς είναι στο Περιστέρι, είναι εκτός έδρας και εδώ βλέπουμε ένα πολύ πιθανό 4-4-2 με Ελαραμπή και Σουντανή μπροστά. Βαλμπουενά και Μασούρας μάλλον θα είναι απέναντι από ό,τι βλέπουμε, αλλά εντάξει δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Με Μπουχαλάκη, Γκυγέρ με κόφτες, ο Μάρτσι Μίκα, Μπα Σεμέδο και τον Σα. Δηλαδή Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, ένα 4-4-2 καθαρό. Ναι, πάει να πιέσει. Πάει να πιέσει γερά με δύο προτιμένους. Κοντά ο Βαλμπουενά με το Μασούρα στα εξτρέμ. Οπότε τα και δύο προτιμένους. Τον Γκυγέρ με τον Μπουχαλάκη Σαχάφ. Ο Μάρτζι Μπίκα Μπάσε Μέλο. Κατεβαίνει κομπλέ. Κομπλέ. Βέβαια. Ερώτηση. Το παλέψει. Είναι γερή. Πρέπει να προσέξει πολύ ο Ατρόμητος. Και πρέπει να κατέβει σκυλίσια με 5-3-2. Ειδικά τώρα που κατεβαίνει ο Ολυμπιακός με δύο φορές. Βέβαια. Αλλιώς θα έχει μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Με man-to-man στον Ελαραμπή. Κατευθείαν. Στο φορ, έτσι. Στα δύο φορ. Και στα δύο.
και τα δύο. Ναι. Ο ένας το ένα, ο άλλος στον άλλο. Βαλμπουενά ασχολείσαι ή όχι. Αυτοί ναι. κινούνται στο χώρο, εκεί μέσα. Ναι. Οπότε και εξτρέμ να πάνε, μας φέρει εμάς. Mm-hmm. Θα βγούνε. Άμα πάνε εξτρέμ. Θα βγούνε από την περιοχή. Άλλο, άμα πάει εξτρέμ να έρθει μέσα, ναι. περάσει το μπακ, περάσει το στόπερ, δυσκολεύεσαι. Mm-hmm. Εδώ στο σέντρεφορ έχεις δύο man-to-man. Γιατί αν παίξεις στην ευθεία, ξέρω εγώ, ζώνη, δύο ή τρεις, θα σου χειρότερα, φύγουν, χειρότερα, ναι. Θα βάζεις παίκτη στο Βαλμπουενά πάνω. Έχω μπακ. Το μπακ. Ο μπακ. Ναι. Που ο Κυβρακίδης είναι όχι και... Όχι, στην πλευρά που είναι, θα παίζει ο... Υποτίθεται ο Βαλμπουενά έξω δεξιά. Άμα παίζει με δύο σέντρεφορ. Ναι, ναι. Έτσι, μάλλον έξω αριστερά, τέλος πάντων, ναι. Έξω αριστερά. Έχεις και Κυβρακίδη εκεί που ταιριάζουν και στα... Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πιάσεις όχι με ζώνη τους δύο σέντρεφορ. Ναι. Αν παίξεις με τέσσερα θα σου κάνουν γκολ. Και ερώτηση. Γρήγορα. Και γρήγορα. Και γρήγορα. Και θα μπαίνουν δύο αντί ένας. Βέβαια. Ερώτηση. Πες το Κωστά. Ναι. Εδώ είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός παίζει με δύο σέντρεφορ. Ναι. Δεν είναι, είναι πολύ καλύτερο να παίξει, επειδή έχει δύο γρήγορα χάφο Παντελή, να παίξει με τρία στόπερ, να παίξει με ένα λίμπερο, δύο μαντουμάν και να φύγει με Αντρούτσο, με Χαρίση που είναι γρήγοροι και να πετάξει τον Εσικολού Φορ, που είναι γρήγορος κι αυτός, δεν είναι αργός, και να φύγει με τρεις γρήγορα Παντελίδης. Ο Νίκος, γιατί είμαι στο μυαλό του, εγώ είμαι στο μυαλό του Νίκου, θα το παίζει έτσι. Γρήγορος επιθετικός. Γρήγορα δύο χάφου. Ο Μανσόν τρίτος, τρως στο κέντρο και φέρνεις κάθετα στην αντεπίδεση. Αλλιώς με δύο φορ, αν πιέσει ο Ολυμπιακός, σίγουρα του κάνει γκολ. Γιατί τα center back και το ατρομή του, εντάξει, δεν είναι και το τίποτα πολύ. Εντάξει, πολύ αλλά όταν θα έχεις τρεις, άλλο τρεις και με δύο man-to-man και άλλο στην ευθεία. Ναι. Δεν είναι και τόσο αργά τα σκόπελες. Στην ευθεία θα τα φας. Ο Κώστας την προχώρησε την ερώτηση. Εσύ μας ανέλησες σαν ατρόμητος πώς θα αμυνθείς. Ναι. Να πάμε τώρα και στο πώς θα επιτεθείς. Θα έβαζες Μανούσο Βέλιο ή θα έβαζες ένα πιο γρήγορο φόρ. Επειδή και ο Μπάκιο Σεμέδο είναι ψηλή, θες και εσύ ένα ψηλό. Όχι, θα παίξουν οι πιο καλοί του. Πιο καλοί του σε αυτούς είναι ο Μανούσος με το Βέλιο. Ναι. Έχουν άλλο ή άλλοι κοντί. Ναι. Ο Ενσικολού είναι ένας έχρωμος που είναι λίγο. Είναι... Ο μαύρος, δεν ναι, ναι. Μαύρος φεύγει τώρα ναι. και φτάνει στα πατήσια σε δύο χρόνια. Δεν τον ναι. έχεις δει. Α. Σε δύο χρόνια πάει. Ναι. Και τον πετάνε έξω αριστερά, τρίχες. Mm-hmm. Αυτός ή χαφ έπρεπε να παίζει, ναι. αλλά δεν έχει πλεμόνια. Κρεμάει. Ούμπιντες άβαζες. Ο Ούμπιντες είναι μεγάλος. Είναι, έχει πάει 38. Είναι δεκάρι, αλλά είναι μεγάλος. Mm-hmm. Μεγάλος. Λοιπόν, πάμε και λίγο τώρα στα έξω. Όσο χρόνο έχουμε. Χθες αποκλείστηκε και η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα από τα ημιτελικά του κυπέλου Ισπανίας. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συμβαίνει αυτό. Τώρα, Γιώργο, οδηγείς εσύ κούρσα μέσα. Τι θα δούμε πρώτα. Ναι, να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Μετά το παιχνίδι, Μπιλμπάο Μπαρτσελώνα 1-0 με το αυτογκόλ του Μπουσκέτ στο φινάλε. Η Μπαρτσελώνα αποκλείστηκε. Ναι. Ωραία. Ο Ζόρντι Άλμπα, που του πήραν συνέντευξη ναι. μετά το μάτς, είπε «Είναι μόνο 1-0. Θα προσπαθήσουμε σε λίγες εβδομάδες στην ρεβάνς να προκριθούμε». Και του λέει ο δημοσιογράφος ότι δεν υπάρχει ρεβάνς. Γίνεται, Νίκο, να είσαι διεθνής, να είσαι βασικός στην Μπαρτσελώνα, να παίζεις κύπελο και να μην ξέρεις ότι είναι νοκάουτ το μάτς. Σωστό, πρωτοφανές. Πρωτοφανές, μπράβο. Δηλαδή και ο προπονητής τι κάνει. Αναρωτιέμαι, ο προπονητής πριν το μάτς τους μιλάει. Βέβαια. Τακτική κλπ. Δεν τους λέει ότι παιδιά είναι νοκάουτ. Και αν τους πεις κρίνονται όλα εδώ, ένα μάτς είναι. Ένα μάτς είναι. Το έχουμε στην έδρα μας. Υποτίθεται ότι ευτυχώς τον Ατάλλο. Και εκτός που έπεσε. Ναι, το έχουμε έξω. Προσέχουμε. Ένα είναι. Τα δώστε όλα όπως θα λες. Τον έπιασες. Κοιμώνται, ρε Γιάννη. Τον Βαλβέρδε τον είδε στον έπαιρνε ο ύπνος. Είδα και τον καινούργιο πώς θα πάει. Χειρότερο. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ρε Κώστα, πραγματικά το μου κάνει εντύπωση. Ούτε στο τοπικό παιδί μου. Να μην ξέρεις ότι δεν υπάρχει επαναληπτικός. Βέβαια. Τρομερό πράγμα. Εδώ πήγαμε εμείς
τρίτη κατηγορία, τρίτη εθνική, τέταρτη εθνική, εθνική αριστεχνική. Και ένα παίκτη που δεν ήξερε ότι είχαμε κύπελο και δούλευε το παιδί. Και την Δετάρτη τον τιμώρησε με 1.000 δραχμές πρόστιμο. Γιατί 1.000 ευρώ, ότι εδώ πέρα ο άλλος παίρνει εκατομμύρια, είναι διεθνής. Στην Μπαρτσελόνα παίζει. Κανονικά. Ναι, τιμωρία. Μπαίνεις, όχι. Α. Κανονικά μπαίνεις μέσα και ναι. Συζητάς. Ναι. Είσαι προπονητής. Ναι. Είσαι στη μία ή στην άλλη ομάδα. Ναι. Και πας στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό το παιχνίδι, είτε έξω είμαστε ό,τι να είναι, δεν είναι ότι έχουμε επαναληπτικό να διορθώσουμε. Εδώ τι γίνει. Θα πάμε μέχρι μπέναρτη, μέχρι εκεί. Λοιπόν, ένα μάτς είναι. Το λες ναι. Πριν από τον αγώνα. Ναι. Αυτοί έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Μην ξέχασες. Ή το είπε κι ο άλλος κοιμότανε, ή μπράβο. Δεν το είπε. Ή δεν το είπε. Μπράβο. Ένα από τα δύο είναι. Λοιπόν. Πάντως, Γιάννη, ναι. η φωτογραφία του Καψί με τον Κούδα είναι πολύ γνωστή. Το πιάνει ο Καψής για να μην φύγει ο Κούδας σε ένα μάτς πάω παραθυριακό στην Τούμπα. Είναι ίδια με... πρέπει να γίνει viral του Πικέ. Έτσι όπως μαρκάρει τον μαύρο center for της... Τον Ιγιάνκι Βίλιαμς. Ναι ρε φίλε, είναι δηλαδή ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Το σέρνει ναι. Τα 32 Πικέ. Γι' αυτό αλεύοντος μόλις έβγαινε, με έλεγε ένας φίλος μου ποδοσφαιριστής, τη δόξα δράμας, Μιχαλίτσος, φίλος. Ο Αλέφαντος λέει όταν κλείναμε τα 30, ερχότανε και ρωτούσε πόσο χρόνο είσαι. Έτσι. 30 χρονών. Τα έχεις κλείσει. Τον άλλο μήνα κύριε Νίκο. Δηλαδή έπαιζε ρόλο μετά τα 30-31. Σου λέει τώρα έχω να κάνω με τη σχολεία. Τη φωτογραφία τη βρήκε ο Λίγκρης, για μένα την έβρισκε. Είναι ο Γιώργος ο Λίγκρης. Κύριε Στίσβατα από τη Μαρίνα Μπίκου εδώ ο Γιώργος ο Λίγκρης. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει μια επικοινωνία ο Γιώργος. Κάτσε ρε φίλε, τι επικοινωνία έχει, περίμενε, άνθρωπος είναι παντρεμένος. Επικοινωνία που πάμε σιγά σιγά και στα προγνωστικά. Τι από τώρα, τι μας δίνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης ένα τέταρτο παραπάνω. Είπαμε για Δευτέρα ρε φίλε, καλό μάθες και εσύ. Το να διορθώσω κάτι, τον Ατρόμητο, γιατί έκανε μεγάλη εμφάνιση όπως είπα. Είναι μια πενταετία. Είναι. Μία πενταετία, τέταρτος, πέμπτος, τέταρτος, πέμπτος. Δηλαδή, Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, όλοι αυτοί έχουν κάνει έναν ωραίο Ατρόμητο, δυναμικό. Και ξέρεις, δεν να πεις ότι έχουν και παιχταράδες, σκέψου. Βλέπεις να περνάει στο κύπελο. Θα τα παίξει όλα. Με ποιον είναι. Με τον Άρη στο Περιστέρι, ρε Βάνης. Θα γίνει μάχη. Μάχη. Περιστέρι θα γίνει μάχη. Είναι σε καλή κατάσταση ο Ατρόμητος. Πιστεύω να το πάρει ο λοιπόν, γίγαντας. Για πάμε στα προγνωστικά μας σιγά σιγά. Πιστεύω να το πάρει Κώστα ο Ατρόμητος. Κάτσε γιατί είναι πονηρό το 0-0. Είναι πονηρό το 0-0. Εάν κάνει ένα γκολ ο Άρης εδώ, μετά θέλει δύο ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε. Πανιώνιος Ξάνθη. Νίκο. Εγώ. Ναι. Χι. Χι. Κωστή. Χι. 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 Καλό χι. Καλό χι. Εγώ θέλω λίγο άσο, θα πω έναν άσο έτσι για να το σπάσουμε λίγο. Λαμία ΑΕΛ. Λαμία, άσο, άσο το βλέπω. Άσο Λαμία, τη βλέπω δυνατή, άμα δεν το πάρει. Δυνατή. Κώστα. Χι. Τρίλιζα θα παίξουμε. Λοιπόν, χι, χι λες εσύ, Άντε θα πάρω κι εγώ ένα χι. Αστέρας Τρίπολης Άρης. Γκολ, γκολ. Αυτά είναι. Είδες πώς τον έχω μάθει, έτσι. Είδες πώς τον έχω μάθει. Λοιπόν, για πες Κωστά. Άσος. Άσος, τον κυνηγάς τον Άρη. Λοιπόν, άντε εγώ θα πάρω 2-3 τέρματα, αφού το ανοίξαμε λίγο. Τον Άρη τον κυνηγάς και ο Άρης σε κυνηγάει, όπως μου λέει εύστοχα ο Λίγκρης. Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ατρομητάρα είναι δύναμη, γερή, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε καλή μοίρα, καλή φάση, κυνηγάει πρωτάθλημα, Ατρόμητος θα γίνει μια μάχη, αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός στο τέλος μπορεί να το πάρει. Θα το πάρει, εντάξει, έτσι θα το πάρει. Λοιπόν, Ατρομητάρα, αλλά διπλό. Κώστα, εσύ. Εγώ διπλό και over βλέπω, 1-2, 1-3, θα ανοίξει το μάτς. Και πέναλτι βλέπω. Αυτά μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, θα γίνει μάχη πάντως. Θα γίνει μάχη, λέω δυνατή. Να βάλουμε μια κάθετο, κάτι γιατί θα φαίνεται σαν 20 αυτό, παιδιά.
ΠΑΟΚ Όφη. Άσο βλέπω. Άσο. Κάνει, θα πήρουνε πλατεία Κορνάρου καφέ. Καλά, και εγώ άσο. Δεν παίρνω ημίχρονο, γιατί έτσι λέγαμε και με το Βόλο. Μπράβο. Και ήταν χι το ημίχρονο. Γιατί είναι αλλιώς η δουλειά. Τι να κάνω τώρα. Εσύ τι άσο λες, Κώστα, έτσι. Καλά, ναι, εύκολο και καλά. Άσο με καλά, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Νίκο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ένα χι βλέπω. Ένα χι. Κώστα. Χι, ναι. Χι, καρφί. Χι, καρφί. Και εγώ θα πάρω άσο χι. Και εγώ θα πάρω άσο χι. Και το βλέπω, και το βλέπω προς τον άσο. Πανετολικός Βόλος. Εδώ είναι σφαγή, ε. Σφαγή. Αγρίνιο. Ένα χι. Άσο χι, ο Νίκος. Ναι. Θα δώσει όλα και το Αγρίνιο τελευταία ελπίδα είναι. Βέβαια. Το Αγρίνιο έχει πάρει τέτοια καρούκια μπροστά. Πάλι σε... Άσο λες. Ναι, ναι. Άσος. Ωραία. Θα πάρω κι εγώ άσο. Ο Πανετολικός, νομίζω, με τις μεταγραφές που κάνει το χειμώνα, ωραία, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Με αυτά θα κλείσουμε. Θα σηκώσουμε και στο διαδίκτυο σε λίγο και το συγκεκριμένο κομμάτι με τα προγνωστικά. Θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα Θεό, στη Δευτέρα στις 18:30. Αύριο, Bet Weekend, στις 16:30. Να είστε καλά.